Θέκλα Πετρίδου, μετά από 2 εβδομάδες είχαμε το σύνδρομο της στέρησης, βέβαια. Το καταλαβαίνει, το καταλαβαίνουμε. Και σήμερα θα προσεγγίσουμε με πολύ σεβασμό και αγάπη ένα θέμα που νομίζω αξίζει τον κόπο. Είναι το θέμα αυτό της αγάπης και του έρωτα, αν ισχύει το έρωτας και η αγάπη στην μέση και στην τρίτη ηλικία. Εμείς ξεκινάμε ως αφετηρία και νομίζω θα το σπαστεί και η φίλη μου η Θέκλα, ότι ο έρωτας χρόνια δεν κοιτά, ότι η αγάπη δεν έχει, εν πάση περιπτώσει, ημερομηνία λήξης και ότι οι άνθρωποι μπορούν να ερωτεύονται και να αγαπιούνται μέχρι το τέλος της ζωής τους. Λοιπόν, Θέκλα μου Πετρίδου, καλή σου μέρα. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Καλημέρα σε όλους. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Αληθώς ο Κύριος. Και εμένα μου λείψατε. Ναι. Ξεκουράστηκα λίγο φυσικά. Έτσι, λίγο γλύτως από εμάς. Να σε ρωτήσω τώρα κάτι, ο έρωτας χρόνια δεν κοιτά, σίγουρα. Αλλά έχει μια κάποιες παραλλαγές. Στη δική μας κοινωνία, ναι, την κυπριακή και την ελλαδική, η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολλά ταμπού και προκαταλήψεις και φοβίες προσωπικές, οι οποίες, ναι, μας κάνουν να είμαστε διστακτικοί ως προς το να δώσουμε στον εαυτό μας το δικαίωμα και την ευκαιρία να βιώσει τη χαρά και την πληρότητα μιας όριμης αγάπης. Ή του έρωτα γιατί γενικότερα. Γιατί μας φοβίζει η ηλικία δηλαδή. Στη δική μας την κοινωνία υπάρχουν κάποια στερεότυπα τα οποία τα διατηρούμε. Ναι. Τα έχουμε στο βάθος του μυαλού μας. Ό,τι έχουμε διδαχτεί μέσα από την pop κουλτούρα, μέσα από τα παραμύθια, μέσα από τις αφηγήσεις, μέσα από την εκπαίδευση, το κρατάμε μέσα μας. Έστω και αν θεωρούμε ότι είμαστε μοντέρνοι και ζούμε μια μοντέρνα ζωή. Η ελληνική κοινωνία και η κυπριακή κοινωνία κοροϊδεύει τους γεροντοέρωτες. Αφού είχε και λέξη γεροντοέρωτας. Γεροντοκαψούρα λέει. Τρελάθηκε, ναι, λέει αυτός. Τρελάθηκε, ναι, λέει. Τώρα τι γυρεύει τους έρωτες στα 50, τι γυρεύει τους έρωτες στα 60, ναι, τι γυρεύει τους έρωτες στα 70. Γενικώς η κοινωνία μας είναι έτσι λίγο σνομπάρι. Το αναφέρει το ανθρώπινο δικαίωμα του κάθε ανθρώπου για έρωτα και αγάπη σε όλες τις ηλικίες. Γιατί, ίσως γιατί είχαμε περιπτώσεις, ας πούμε, κάποιον ηλικιωμένο ανθρώπου που βλέπαμε ότι είχαν ερωτευτεί με πολύ πολύ, με κάτι πιτσίρικες. Αυτό ίσως να διακομωδεί ο κόσμος. Ο έρωτας δεν μπορεί να έχει ημερομηνία λήξης, ούτε χρόνια να κοιτάει. Ο έρωτας έχει καταλυτική δύναμη. Έχει. Ο έρωτας είναι μια δύναμη, μια ένταση, η οποία σε κινεί προς την αλλαγή. Σε κινεί προς το να προχωρήσεις μπροστά και να αφήσεις πίσω σου τα παλιά. Σου δίνει ζωή, Οξυγόνο. Ή θάνατο. Είναι τόσο ισχυρή είπα δύναμη το εγώ, το είπε, η οποία μπορεί είτε να σε βοηθήσει στο να γίνει η ζωή σου καλύτερη, είτε να σε αρρωστήσει. Δεν έχουμε πει ότι ο έρωτας είναι αρρώστια. Στα πατώματα. Στα πατώματα. Στα πατώματα. Ξέρεις, αυτό που συζητούσαμε τις τελευταίες μέρες με διάφορους ανθρώπους οι οποίοι είναι στα πατώματα, είναι ότι δεν πειράζει. Καλύτερα να είσαι στα πατώματα, αλλά να είσαι ζωντανός. Να αισθάνεσαι, να έχεις αισθήματα και συναισθήματα ακόμη. Το πιο θλιβερό θα ήταν να μην νιώθεις. Να έχεις γίνει νεκρός, να έχεις γίνει νεκρή συναισθηματικά. Γι' αυτό είπα ότι δεν υπάρχει ημερομηνία λήξης, διότι τα συναισθήματα και τα αισθήματα στον άνθρωπο τον ακολουθούν μέχρι και που κλείνει τα μάτια του, έτσι. Κοιτάξτε, μπορεί. Το μόνο το οποίο μπορεί να έχει πτώσει είναι η σεξουαλική δυνότητα ενός ανθρώπου. Τόση μπορεί να έχει πτώσει, ναι. Το οποίο δεν είναι απαραίτητο πώς θα συμβεί και με τη σημερινή πρόοδο της επιστήμης υπάρχουν πάρα πολλές μέθοδοι, ούτως ώστε ακόμη και τα σεξουαλικά προβλήματα τόσο των ανδρών όσο και των γυναικών να βρίσκουν επίλυση. Πρόσφατα, θυμάσαι, πριν 2-3 εβδομάδες είχα κάνει μια ομιλία στο πρώτο αρινό ουρολογικό. Γίνει στη Λεμεσό, το πρώτο συμπόσιο τέτοιου είδους της Κυπριακής Ουρολογικής Εταιρείας, στο οποίο συζητούσαν για πολύ καινούργιες γενιές φαρμάκων και θεραπείων για τα σεξουαλικά προβλήματα. Οπότε, επί της ευκαιρίας, δράττουμε της ευκαιρίας να πω ότι εάν αντιμετωπίζει ένα ζευγάρι ή ένας κύριος ή μια κυρία οποιοδήποτε σεξουαλικό πρόβλημα, καλά κάνει να επισκεφθεί έναν ουρολόγο. Ο ουρολόγος είναι ο πρώτος ειδικός στον οποίο καταφεύγει και τα σεξουαλικά προβλήματα τα χειρίζεται ομάδα ειδικών, ουρολόγος, ψυχολόγος ή και ψυχίατρος, εάν χρειαστεί. Πάμε τώρα στον έρωτα. Όπως είπα και προηγουμένως, οι ορμές του ανθρώπου, οι ορμόνες του ανθρώπου, περνούν από διάφορες φάσεις. Δηλαδή, η πιο έντονη φάση ίσως είναι η εφηβεία.
Ναι. Από τα 11-12 χρόνια εκεί και μετά. Εκεί πρώτοι ερωτευόμαστε, έτσι, οι πρώτοι έρωτες. Είναι τόσο έντονες οι ορμές του σώματος και η ανάγκη για, τον ρομαντικό έρωτα μαζί με, με την ικανοποίηση των σωματικών ορμών, που θεωρώ ότι η εφηβεία είναι η πιο δύσκολη ηλικία για αυτό τον λόγο ακριβώς, επειδή νιώθεις τόσο έντονα συναισθήματα, έχεις τόσες έντονες ερωτικές και σωματικές, όχι μόνο συναισθηματικές ανάγκες, ενώ η κατάστασή σου δεν σου επιτρέπει πάντα να τις εκπληρώσεις. Και πολλές φορές όταν μιλάμε με παιδιά, εγώ έχω τη γνώμη ότι είναι καλή ιδέα η ερωτική ζωή να ξεκινάει από τα 18 και μετά. Όταν θα είναι πιο όρημα τα παιδιά να μπορούν να επεξεργαστούν. Η σεξουαλική ζωή. Η σεξουαλική λες, ζωή, ναι. Φυσικά. Σεξουαλική ζωή. Η γνώμη μου είναι ότι θα ήταν καλύτερα από τα 18 και μετά. Ρημότητα, για να έχουν την οριμότητα να διαχειριστούν τα έντονα συναισθήματα και το έντονο δέσιμο που προκύπτει από την ερωτική πράξη. Παρ' όλα αυτά όμως λυπάμαι κιόλα τα παιδιά όταν του το λέω, γιατί ξέρω και από προσωπική μου εμπειρία, γιατί υπήρξα κι εγώ έφηβος. Δηλαδή. Ότι οι ανάγκες, οι ορμόνες, οι ορμές είναι πολύ έντονες σε αυτή την ηλικία. Οι πιο έντονες είναι από την ηλικία από τα 12 μέχρι τα 20. Μετά μια εντελώς έτσι ισχυρή ηλικία ορμονικά είναι από τα 20 μέχρι τα 30. Ναι. Που επίσης έχουμε και πολλές δυνατότητες, είναι και, και οι άνδρες σε αυτή την ηλικία. Μετά, είπες με ηλικία αυτή είναι 20 από... με 30. Εκεί τι γίνεται εκεί. Και το σεξουαλικό πικ των αντρών, δηλαδή η περίοδος στην οποία οι άνδρες έχουν περισσότερες δυνάμεις, είναι από τα 20 μέχρι τα 30. Ενώ των γυναικών είναι από τα 30 μέχρι τα 40 περίπου. Αυτά μιλάμε τώρα είναι γενικότητες με βάση στατιστικές. Δεν σημαίνει ότι εφαρμόζουν στον καθένα. Δηλαδή αλλά μετά από 30-40 τι γίνεται. Από τα 30-40 δεν σημαίνει ότι μιλάμε. Χάνει τη σεξουαλική του δυνότητα ο άντρας. Γίνεται πιο όριμος εραστής. Σταύρος. Πιο όριμος εραστής. Μάλιστα. Πιο όριμος εραστής. Δεν είναι απαραίτητο το να έχεις πολύ συχνές ερωτικές επαφές, που μπορεί να είναι και πολύ σύντομες επειδή είναι πολύ συχνές. Μπορεί ένας άνδρας μετά τα 30 και μετά τα 40 και μετά τα 50, εάν διατηρεί τη γενικότερη ψυχοσωματική του υγεία σε καλή κατάσταση, και την σωματική αλλά και την ψυχική του υγεία, μπορεί να έχει μια πολύ γεμάτη ερωτική ζωή, η οποία να έχει περισσότερη ποιότητα και βάθος. Μα πάντα... εμείς είμαστε πάντα υπέρ της ποιότητας. Έτσι πρέπει να είμαστε πάντα. Κοίταξε, ποσοτικά, επειδή σας αρέσουν τα στατιστικά, από τις έρευνες ποσοτικά έχει βρεθεί ότι τα νεαρά ζευγάρια που έχουν και μικρά παιδιά έχουν λιγότερες ερωτικές επαφές τη βδομάδα, κατά μέσο όρο το πολύ δύο. Ενώ λέει τα ζευγάρια δύο φορές τη βδομάδα, λόγω της πολλής κούρασης και των μικρών παιδιών κλπ. Ενώ τα μεγαλύτερα ζευγάρια, τα οποία βρίσκονται στη μέση ηλικία, ειδικά αυτά που φεύγουν τα παιδιά τους από το σπίτι. Εκεί γίνεται όλα να δεις. Λέει μπορεί να έχουν έστω και καθημερινή ερωτική επαφή. Τώρα υπάρχει, δηλαδή, υπάρχει νόρμα σε αυτό, δηλαδή που πρέπει να είναι τόσο και τόσο. Κοίταξε. Υπάρχουν. Εγώ έχω διαβάσει την ακριβή μετάφραση από το πρωτότυπο του Κάμα Σούτρα. Το οποίο Κάμα Σούτρα, μην λες όχ, δεν ξέρεις τι είναι. Το Κάμα Σούτρα, είχες ακούσει για το Κάμα Σούτρα, δεν ξέρεις τι είναι. Το Κάμα Σούτρα είναι ένα αρχαίο ειδικό βιβλίο, το οποίο έχει ένα μικρό υποκεφάλαιο που ασχολείται με σεξουαλικές τάσεις κλπ. Αλλά όλο το βιβλίο αφορά στην φιλοσοφία των αρχαίων Ινδών γύρω από τον έρωτα, το γάμο και τις σχέσεις. Και εκεί στο Κάμα Σούτρα έχω διαβάσει κάτι το οποίο το ασπάζομαι εμπειρικά μέσα από τη δουλειά μου και μέσα από τις εμπειρίες που έχω ως άνθρωπος. Λέει, ο καθένας γεννιέται με διαφορετικά επίπεδα λίμπιντο. Έχει ανθρώπους που έχουν ψηλή λίμπιντο, δηλαδή έχουν έντονες ερωτικές ορμές και αν είναι δυνατόν θα είχαν καθημερινά και πολλές φορές τη μέρα σεξουαλικές επαφές. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μέτρια λίμπιντο, δηλαδή αυτοί οι οποίοι έχουν μεν ορέξεις αλλά μπορούν να περάσουν και μια-δυο μέρες χωρίς να έχουν ερωτικές επαφές. Και υπάρχουν οι άνθρωποι με χαμηλή λίμπιντο, οι οποίοι μπορεί να μην τους ενοχλήσει και καθόλου να μην έχουν ερωτικές επαφές ή να έχουν πολύ αραιά μια-δυο φορές το μήνα. Και λέει στο Κάμα Σούτρα για να ταιριάξει ένα ζευγάρι, εκτός από το σωματικό. Το σωματικό τέριασμα, το οποίο το αντιλαμβανόμαστε όλοι τι είναι το σωματικό τέριασμα, πρέπει να υπάρχει και τέριασμα στα επίπεδα λίπητο. Δηλαδή, αν ο ένας έχει πολύ ψηλή λίπητο και άλλος έχει χαμηλή, τότε έχουμε πρόβλημα. Το καλύτερο είναι ένας με ψηλή λίπητο να ταιριάξει με κάποιον που έχει επίσης ψηλή λίπητο, ένας με μέτρια με κάποιον που έχει μέτρια και ένας χαμηλή με κάποιον που έχει χαμηλή. Και επίσης υπάρχουν και άνθρωποι που παρουσιάζουν μια έλλειψη σεξουαλικής επιθυμίας, η λεγόμενη ασεξουαλικότητα. Ναι. Η οποία επίσης είναι γεγονός. Και πώς βρεις το άτομο το οποίο. Που δεν τους ενδιαφέρει το σεξ. Καθόλου. Ναι, δεν τους ενδιαφέρει το σεξ. Πώς βρεις το άτομο το οποίο λες, να το λιμπιντό μου εδώ το αντίστοιχο, να κάνουμε παιχνίδι. Κοίταξε, είναι θέμα χημίας.
Ναι. Εντάξει, το καταλαβαίνεις, φαντάζομαι. Οι άνθρωποι εκκρίνουμε από τους αδένες μας τις λεγόμενες φερορμόνες, οι οποίες εκκρίνονται στο στόμα, στις μασχάλες και στα γεννητικά όργανα. Οι οποίες δίνουν τη χαρακτηριστική ερωτική μυρωδιά του κάθε ανθρώπου και τη μυρωδιά του φίλου του. Ένας ετεροφιλόφιλος άνδρας, εάν συναντήσει μία γυναίκα που του αρέσει και όταν τη μυρίσει, όταν βρεθεί κοντά της, νιώσει ότι του αρέσει η μυρωδιά της και νιώθει έλξη, τότε σημαίνει ότι υπάρχει χημεία. Τώρα, το πόσο ψηλή λίπη το έχει ο καθένας, φαίνεται, ρε παιδί μου, φαίνεται από τη σπιρτάδα στο μάτι. Ναι. Καταλαβαίνεις ποιος είναι ξύπνιος ερωτικά και ποιος είναι αδιάφορος. Νομίζω από το μάτι κόβουμε. Και άμα μέσα του κρύβει κάτι, κανένα πύραυλο που δεν έχεις πάρει χαμπάρι, από το μάτι. Χάνεις τη λίπη το μετά. Κοίταξε, δεν νομίζω να έχει ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να κρύψουν. Κοίταξε, Ανδρέα μου, ο ερωτισμός, η ευφυΐα, το χιούμορ και ο βήχας δεν κρύβονται. Νομίζω φαίνονται από το μάτι. Ξέρεις τι μου αρέσει, αυτή η εικόνα που βλέπω έτσι αρκετά συχνά. Ηλικιωμένοι άνθρωποι, χεράκι-χεράκι, η αγκαλιά, μου αρέσει πολύ σαν εικόνα. Και σου την εύχομαι, Ανδρέα μου, στα γεράματα σου να την έχεις. Σε όλο τον κόσμο. Και σε όλους μας την εύχομαι. Κοίταξε, ίσως. Αργούν ακόμα τα γεράματα, αλλά λέμε τώρα. Αργούν ακόμα. Κοίταξε, ίσως και εγώ που είμαι τόσα χρόνια μόνη, μπορεί στα γεράματα να έχω έρωτα. Τι γεράματα, εσύ ακόμα είσαι τώρα. Είμαι 41, το είπαμε χθες. Είπαμε χρόνια πολλά, να τη πούμε χρόνια πολλά, ήταν χθες τα γενέθλια. Είδε τι έγραψα από χθες, ε. Είδα τα έγραψα. Τώρα πες μου λίγο, οι άνθρωποι πώς μπορούν να συντηρήσουν αυτό το έρωτα. Λοιπόν, θα σου πω μια ιστορία τώρα πραγματική. Έχω μεγαλώσει στην Πάφο. Θα πάρει στο άλλο θέμα. Τα ξαναπάμε και το επόμενο, επόμενη εκπομπή. Ναι. Έχω μεγαλώσει στην Πάφο, ναι. Το γνωρίζεις. Ναι. Και ζω στη Λευκωσία, για όσους νομίζουν ότι ακόμη ζω στην Πάφο, λόγω του ότι την αγαπώ τόσο πολύ. Στο σπίτι μας απέναντι νίκιαζε ένα ζευγάρι ξένοι, ήταν Άγγλοι, οι οποίοι ήταν πάρα πολύ αγαπημένοι. Καθόντουσαν έτσι στον πρώτο όροφο, τους έβλεπα στη βεράντα, διάβαζα μαζί, τις έφτιαχνε το τσάι της, τις το έδινε, φιλιόντουσαν τακτικά, διάβαζε ο ένας τον άλλο. Πολύ μπαλκόνι. Αγαπημένο ζευγάρι στον μπαλκόνι. Φιλιόντουσαν, είπα, δεν είπα τίποτα περισσότερο. Καλά, και αυτό εντάξει. Θες να σε βάλει ο Λούις πάλι, είμαι σίγουρη. με στέλνει η μαμά μου μια φορά του πάρω κουραμπιέδε. Ξέρω, μα είχα στείλει αυτή Christmas και έγινα Χριστούγεννα. Ήμουν φοιτήτρια τότε ψυχολογία. Πάω εγώ εκεί πέρα, όλο ερωτήσει. Ήξερα και αγγλικά. Η μαμά μου νόμιζε πω ήξερα αγγλικά, δεν κατάφερε να σε εννοηθεί. Πάω εκεί, του ρωτάω πώ τα καταφέρνετε και είστε τόσο αγαπημένοι σε αυτή την ηλικία. Έσκασαν και δυο στα γέλια. Μου λένε, τι εννοεί, τρία χρόνια είμαστε μαζί. Α, γι' αυτό. Άκου να δεις όμως. Μου έχει μείνει στο μυαλό. Ναι. Ο άνδρας ήταν παντρεμένος και είχε και τρία παιδιά. Η γυναίκα του είχε πεθάνει από καρκίνο κάποια χρόνια πριν. Και είχε πάει, λέει, σε μία κρουαζιέρα που ήταν για senior singles, δηλαδή άνδρες και γυναίκες ελεύθερους στην τρίτη ηλικία. Η κυρία, η οποία ήταν Σκοτσέζα, ήταν 70 ετών παρθένα, σε παρακαλώ. Τι παρθένα. Δεν είχε ούτε σχέση, ούτε γάμο, ούτε σεξ, τίποτα κάνει προηγουμένως. Και της λέω γιατί. Μου λέει επειδή περίμενα να βρω τον κατάλληλο. Με μία απλότητα. Πάλι καλά που πρόλαβε. Από τα 300 πρόσωπα που πήγα στην κρουαζιέρα, λέει, ήταν οι μόνοι δυο που τα βρήκαν, παντρεύτηκαν. Ζούσα στην Κύπρο για 10 χρόνια μετά τους, ζούσαμε, ήταν πραγματικά πολύ αγαπημένοι. Σε κάποια φάση ήταν άρρωστη η κοπέλα, είχαν πάει στην Αγγλία. Τώρα μπορεί να μην ζουν κιόλας τα πλάσματα. Λέμε να μου έχει μείνει αυτή η εικόνα της κοπέλας που λέει: εγώ δεν είχα βρει τον κατάλληλο. Χωρίς να σημαίνει ότι συστήνω στον κόσμο να παραμείνει ανέραστος και μόνος του μέχρι τα 70. Αλλά αυτή η ιστορία μας δείχνει ότι δεν υπάρχει, που είναι πραγματική, δεν υπάρχει όριο στο πότε θα ερωτευτεί, θα αγαπήσει και θα αγαπηθεί ο καθένας. Και επίσης. Ποια είναι τη διαφορά είχαμε εμείς με αυτούς. Άλλη κουλτούρα. Ποια Κυπρία γυναίκα τώρα η οποία έχει μείνει, πώς το λέμε, γεροντοκόρη, στο ράφι, ναι, ελεύθερη, ναι, αυτές οι άσχημες λέξεις. Αυτό γεροντοκόρη είναι πολύ λάθος. Πολύ άσχημη πολύ λέξη γεροντοπαλίκαρο. Θα δεχτεί στα 70 να παντρευτεί και να βιώσει τον έρωτα και να τον δείξει κιόλας τον έρωτα. Έχουμε πρόβλημα οι Έλληνες. Ναι. Έχουμε αυτή την κουλτούρα, αυτή την νοοτροπία ότι οι γυναίκες πρέπει να είμαστε από μια ηλικία και μετά. Πώς θυμάσαι τις μεγαλύτερες γυναίκες, με τις μαντήλες, ναι, με τα μαύρα, μίζερες, η θηλυκότητα να έχει φύγει εντελώς. Βλέπεις τις Αγγλίδες, βλέπεις τις ξένες με τα ροζ, τα ρούχα. Και εδώ έχει αλλάξει. Κρυμμένες νεανικά. Αλλάζει. Αλλάζει και θα αλλάξει ακόμη περισσότερο. Και στην Ελλάδα ακόμη περισσότερο. Η οποία ελληνική κοινωνία είναι 20 χρόνια μπροστά από τη
δική μας όσον αφορά τις κοινωνικές εξελίξεις. Ναι. Βλέπεις ωραιότατες κυρίες στα 60, στα 70, ναι, οι οποίες να είναι λαμπέρες και νεανικές. Αυτά τα γεροντίσιμα ρούχα πλέον, θεωρώ ότι τα ρούχα πλέον δεν έχουν ηλικία. Ξέρω από τα 25, 30 και μετά, οι γυναίκες μπορούν να ντυθούν το ίδιο. Έχει αλλάξει αυτό που λες. Θα φορέσεις αυτό που σου ταιριάζει, αυτό που σου αρμόζει στο σωματότυπο σου και αυτά, αλλά δεν με δει ανάγκη να ντύνεσαι μίζερα ή εντελώς συντηρητικά ή χωρίς καμία θηλυκότητα. Ξέρεις γιατί? Γιατί σε πολύ συντηρητικές κοινωνίες η σεξουαλικότητα και ο ερωτισμός είναι άμεσα συνδεδεμένα με τη γονιμότητα. Σου λέει μια γυναίκα μέχρι πότε μπορεί να κάνει παιδιά, μέχρι τα 40, μέχρι τα 42, 45, μέχρι τότε δικαιούται να είναι θηλυκή στην εμφάνιση μετά, αφού δεν μπορείς να κάνεις παιδιά, γιατί θες τον έρωτα. Ναι. Αυτό έχει να κάνει με την πολύ συντηρητική έννοια ότι ο έρωτας είναι μόνο για τη γονιμοποίηση, είναι μόνο για την αναπαραγωγή. Ο έρωτας, ναι, είναι ένας ιερός δρόμος που οδηγεί στην αναπαραγωγή, ένας υπέροχος δρόμος μέσα από τον οποίο μπορούν να γεννηθούν παιδιά και να δημιουργηθεί οικογένεια, όμως δεν είναι μόνο για αναπαραγωγή έρωτας. Τι γίνεται με τα ζευγάρια τα οποία αποφασίζουν να μην κάνουν παιδιά ή δεν μπορούν να κάνουν παιδιά? Σημαίνει αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να σταματήσουν να αγαπιούνται, πρέπει να σταματήσουν να ερωτεύονται? Ο άνθρωπος είναι ανώτερο από τα υπόλοιπα ζώα του ζωικού βασιλείου. Και μία από τις διαφοροποιήσεις που έχουμε από τα ζώα είναι ότι χρησιμοποιούμε τον έρωτα και την ερωτική πράξη και για πνευματική πλήρωση, όχι μόνο για σωματική ολοκλήρωση ή για την αναπαραγωγή. Ο έρωτας είναι απαραίτητος. Σε έκανε καλό η ξεκούραση. Γιατί το λες αυτό? Ήρθες πολύ δυναμική σήμερα, πάρα πολύ. Κοίταξε, στην Πάφο που πήγα, πέρασες καλά? 5 μέρες. Δεν βγήκα καθόλου έξω βράδυ, δεν ήπια καθόλου ποτό. Πήγες κανένα μπάνιο, έκανες? Έκανε ένα μπάνιο μαζί με το γιο μου. Ναι. Αυτά είναι τα ωραία. Ένα μπάνιο. Ήμουνα στο σπίτι ή πήγαμε στα οικογενειακά τραπέζια, αλλά κοιμήθηκα πολύ και είχα πολύ όμορφες στιγμές με τους γονείς μου. Αυτό είναι το βασικό τώρα αυτές τις μέρες. Θέλω να το κάνω αυτό το θέμα μια μέρα, για όσα, γιατί εγώ έχω υπάρξει πολύ επαναστατημένο παιδί και είχε περιπτώσεις που είχα πολλές εποχές που είχα δύσκολες σχέσεις με τους γονείς μου. Και επειδή το αίμα νερό δεν γίνεται, όταν αποκατασταθούν και ομαλοποιηθούν και γίνουν πιο αγαπητικές οι σχέσεις με τους συγγενείς μας, χαιρόμαστε. Γέμισα αγάπη, Ανδρέα, στην Πάφο όταν πήγα. Λοιπόν, τώρα επειδή μας λέει πάρα πολλοί κόσμος που είναι σε αυτή τη μέση ηλικία, αν θέλεις, και πιο προχωρημένη λίγο, εμείς θέλουμε να δώσουμε στους ανθρώπους το μήνυμα ότι ο έρωτας είναι δικαίωμα αναφέρεται όλων. Κοίταξε. Δεν μπορεί να σου θεωρείς κανένας αυτό. Αυτό το οποίο κοροϊδεύουν όσον αφορά στους γεροντοέρωτες, συνήθως έχει να κάνει με άνδρες οι οποίοι στη μέση ηλικία ή μετά τη μέση ηλικία κάνουν μια επανάσταση. Ναι. Νιώθουν ότι δεν είναι ευχαριστημένοι με το γάμο τους, δεν είναι ευχαριστημένοι με τα πεθερικά τους, με τις συνθήκες ζωής τις οποίες ζουν. Και αντί να κάνουν κάτι για να διορθώσουν το γάμο τους, ή αντί να ψάξουν να πάνε μαζί με τη σύντροφό τους σε ειδικό για να βοηθηθούν για το γάμο τους, γιατί πολλά ζευγάρια βρίσκουν λύσεις στα προβλήματά τους και ξαναερωτεύονται μετά από θεραπεία σε ψυχολόγο. Αυτό να το πούμε, το έχουμε δει πολλές φορές. Ζευγάρια να ξαναφτιάχνουν τη σχέση τους και να λύνουν τα προβλήματα τους. Αντί να πάρουν αυτή την οδό, του να δώσουν ευκαιρία στο γάμο τους και στη σχέση τους και στον εαυτό τους να εξυγιανθούν, αρχίζουν τις περιπέτειες, τις οποίες τις κάνουν συνήθως με ξένες κοπέλες, οι οποίες ξένες κοπέλες μπορεί να έρχονται από χώρες φτωχότερες και να έρχονται με ένα σκοπό, εντάξει. Τώρα, να μιλήσουμε ρεαλιστικά, Άντρεα. Ένας άντρας 60 ετών με την κυλίτσα του, με τη φαλάκρα του, με τη γοητεία του, της ηλικίας του. Μη μου πεις τώρα ότι γοητεύει την 25χρονη. Φαντάζομαι δεν περιγράφεις εμένα τώρα, δεν περιγράφεις εμένα. Δεν είσαι 60 ακόμη, αγάπη μου, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Ναι. 60 Μαΐου, 60 ημερών, ναι. Δεν είσαι. Σίγουρα. Αλλά την κυλίτσα μου την έχω, τη φαλακρίσα μου την έχω. Κοίταξε, η κυλίτσα είναι γοητεία. Τη γοητεία μου την έχω. Θα σου πω κάτι. Το τούτο μου. Το τούτο σου, το κίνο σου. Αυτές οι φωτογραφίες που βάζεις στο Facebook που είσαι νεαρός, τώρα είσαι πολύ πιο γοητευτικός. Χάλια μα τότε. Είσαι πολύ πιο ωραίος τώρα. Για τη φαλάκρα και την κοιλιά να πω το εξής. Στην Αφρική, στις πρωτόγονες φυλές θεωρείται κατάλληλος γαμπρός κάποιος ο οποίος έχει φαλάκρα και κοιλιά. Εκεί θα πάω. Κοιλιά γιατί έχει χρήματα να φάει, να γεμίσει η κοιλιά του. Α, είναι έτσι. Και η φαλάκρα σημαίνει ψηλή τεστοστερόνη. Ένας άνδρας που έχει φαλάκρα είναι πολύ πιο πιθανό να είναι καλός αραστής παρά κάποιον που έχει όλα του τα μαλλιά. Και επίσης μια πρόσφατη έρευνα έχει δείξει ότι οι άνδρες οι οποίοι έχουν κοιλίτσα, επειδή έχουν ψηλότερη την ορμόνη στραδιόλη, έχουν περισσότερη διάρκεια στο σεξ. Άρα... Πώς το πες αυτό?
η στραδιόλη. Είναι μια γυναικεία ορμόνη. Μάλιστα. Γιατί οι άνδρες έχουν και γυναικείες ορμόνες και οι γυναίκες έχουμε και άνδρικες ορμόνες. Αυτό όσοι έχουν φαλάκρα. Η στραδιόλη, όσοι έχουν κοιλιά. Κοιλιά. Οι άνδρες με κοιλιά έχουν πιο ψηλή στραδιόλη. Να τον εκεί πέρα. Πώς ήσουν εκεί, χάλια, παιδί μου. Τώρα είσαι πολύ πιο ωραίος. Εγώ είμαι αυτός. Δεν μοιάζουν. Κάτσε, δεν μοιάζουμε λίγο. Αυτό έχει μείνει λιγάκι. Τώρα είσαι σίγουρα στο Λουί. Τώρα σίγουρα. Τώρα στο Λουί θα παίξουμε σίγουρα, δεν υπάρχει θέμα. Αλλά μ' άρεσε αυτό, κοίταξε. Φύγετε, παιδί μου. Εδώ έχει μαλλιά, δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε. Θέλουμε έτσι, χωρίς μαλλιά. Τεστοστερόνι θέλουμε εμείς. Και εκεί δεν ήταν πολλά, μην νομίζεις. Να σου πω, τώρα αυτό που είπες τώρα είναι μύθος ή πραγματικότητα. Ή δίνουμε κουράγιο τώρα στους φαλακρούς. Όχι, είναι επιστημονική αλήθεια αυτό το πράγμα. Ότι όσο πιο ψηλή τεστοστερόνη, τόσο λιγότερο είναι τα μαλλιά. Πώς έχει το λευτέρι και δεν έχει μαλλιά. Γι' αυτό και κάποιες γυναίκες οι οποίες έχουν ορμονικές διαταραχές και είναι ψηλότερη τεστοστερόνη τους, μπορεί να έχουν και τριχόπτωση στο κεφάλι. Οι γυναίκες. Ναι. Η τεστοστερόνη εξασφαλίζει τριχοφυΐα στο σώμα και τριχόπτωση στο κεφάλι. Άρα, όταν με ρωτάνε εμένα, τα παιδιά μου, θα λέω παιδιά, το έπαθα από την τεστοστερόνη. Ναι, ήμουν πολύ άνδρας και γι' αυτό έπεσαν τα μαλλιά. Γι' αυτό έπεσαν τα μαλλιά μου. Λοιπόν, πού πήγαινα, με έχασες. Έτσι, αυτό παθαίνω μαζί σου. Α, είπαμε ότι στενά. Όχι, άνοιξε ωραίο κεφάλαιο τώρα. Δεν το αλλάζουμε τίποτα. Άστο, την επόμενη φορά η μέση ηλικία. Λοιπόν, στις γυναίκες. Λέει η αναλογία τεστοστερόνης στις γυναίκες πριν την εμμηνόπαυση είναι 1:20. Mm. Δηλαδή ένα μερίδιο τεστοστερόνης, 20 θηλυκές ορμόνες. Μετά την εμμηνόπαυση αυξάνεται αυτή η αναλογία. Και η τεστοστερόνη είναι η ορμόνη η οποία δίνει επιθυμία για σεξ. Οπότε ο μύθος ότι οι γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση δεν έχουν σεξουαλικές επιθυμίες δεν υφίσταται. Είναι μύθος. Μάλιστα. Μία γυναίκα μετά την εμμηνόπαυση μπορεί να έχει πολύ περισσότερη σεξουαλική επιθυμία από ότι μια γυναίκα πριν την εμμηνόπαυση. Ναι. Αυτά πρέπει να τα λέμε στον κόσμο για να τα καταλαβαίνει. Γιατί υπάρχει αυτή η ψευδέστηση, η λαθασμένη εντύπωση ότι μετά τα 40, μετά τα 50, ζωή. Μετά τα τελείωσε. Η ερωτική ζωή μπορεί να είναι πολύ καλύτερη μετά τα 40, μετά τα 50 και μετά τα 60. Και την επόμενη φορά θέλω να συζητήσω για το συναισθηματικό κομμάτι. Πώς οριμάζοντας οι άνθρωποι και μαθαίνοντας μέσα από τις εμπειρίες τους μετά από αυτή την ηλικία, μπορούν να κάνουν καλύτερες και βαθύτερες συναισθηματικές σχέσεις. Θυμήθηκα αυτό που ήταν να πω. Αυτό που έλεγα προηγουμένως για τους μεσήλικους τύπους, οι οποίοι είναι στα 60 με κυλίτσα, φαλάκρα κτλ. Μη μου πείτε τώρα που σους ερωτεύονται οι κοπελίτσες που είναι 25 και 30 ετών, σαν τα κρύα τα νερά που έρχονται από φτωχές χώρες. Μη μου πείτε. Εννοείται ότι για κάποιο σκοπό είναι μαζί τους. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει όλη αυτή η κοροϊδία. Εσύ δεν ξέρεις και να μην μάθεις. Αυτό είναι ένα ηθικό θέμα και κοινωνικό φαινόμενο. Ναι, το οποίο θα το συζητήσουμε κιόλας μια άλλη φορά. Γιατί έχει πάρα πολλές κυρίες. Και επίσης αυτό το οποίο θέλω να πω μέσα από την εμπειρία μου ως ψυχολόγος, έχοντας δει δεκάδες και εκατοντάδες ζευγάρια, είναι ότι έχω δει πολύ συχνά το φαινόμενο. Ένας Κύπριος μεσήλικας άνδρας, ο οποίος αφήνει την Κύπρια γυναίκα του για μια νεαρή ξένη, να έρχεται εκ των υστέρων και να μετανιώνει και να λέει ότι όχι μόνο η γυναίκα του ήταν καλύτερη στην κουζίνα και στο σαλόνι, αλλά και στο υπνοδωμάτιο. Ανατελεία, μέχρι την επόμενη φορά, το θέμα αυτό είναι της επόμενης φοράς. Λοιπόν, με έκανε και νιώθω καλύτερα. Ρουφάω λίγο μέσα από τα κοιλιά. Ρούφα μέσα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αυτά είχαμε για σήμερα. Ωραία πράγματα με τη Θέκλα, όπως κάθε φορά βέβαια. Καλό υπόλοιπο να έχετε, να προσέχετε στους δρόμους και ραντεβού αύριο το πρωί 7:15. Γεια σας.